Καλή σας ημέρα, κύριε Κλάδη. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Παραμένει επίκαιρη γιατί ουσιαστικά αφορά το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων, κάποιες εκ των οποίων πυροδοτούνται και από την πανδημία. Αναφέρομαι στην λήψη κάποιων μέτρων. Ναι. Είναι αλήθεια, θα θέλαμε να το συζητήσουμε και αναλυτικά και με τους εργαζόμενους, το λαό της Ξάνθης και στην εκδήλωση που είχαμε προγραμματίσει, αλλά βέβαια όπως και σωστά είπατε, οι εξελίξεις με την πανδημία οδήγησε στην απόφασή μας να την ακυρώσουμε αυτή την εκδήλωση. Παρόλο που είχαμε εξασφαλίσει να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να γίνει σε ανοιχτό χώρο, να υπάρχει χρήση μάσκας, αποστάσεων και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά... Οι χθεσινές εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα και για αυτού του τύπου της εκδήλωσης. Ναι, ναι. Η ουσία είναι ότι δυστυχώς αυτό που μπαίνει το βασικό ζητούμενο, η υγεία του λαού μας, που θα ήταν και ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης στην εκδήλωσή μας, είναι ακόμα στο στόχαστρο, μπορούμε να το πούμε. Έχουν περάσει 7 μήνες από το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα μας. Ναι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα, που και αυτό το δεύτερο κύμα, να πούμε την αλήθεια, δεν έπεσε και από τον ουρανό. Γιατί αν θυμάστε και εσείς πολύ καλά, το Μάη, ας το πούμε έτσι, που είχαμε βγει από το lockdown και είχαμε πανελλαδικά 20 κρούσματα, 15, 25, πολύ μικρός αριθμός. Μετά και ύστερα άνοιξε ο τουρισμός, δυστυχώς άνοιξε ο τουρισμός με υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, για τα κέρδη στην ουσία των επιχειρηματικών ομίλων σε μεταφορές και τουρισμό, και φτάσαμε σταδιακά σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Ευθύνονται τα μέτρα με τα οποία άνοιξε ο τουρισμός στην Ελλάδα, περισσότερο για αυτή την επιθετική εξάπλωση. Ξεκίνησε από εκεί, ήταν μια αφορμή, ξεκίνησε, και βέβαια δεν ευθύνονται μετά και τα συνολικότερα μέτρα που δεν υπήρξαν. Είχαμε το άνοιγμα των σχολείων, για παράδειγμα, με 25 και 30 μαθητές στις τάξεις. Ναι. Είχαμε άνοιγμα όλων των υπόλοιπων, μάλλον το βασικό ήταν οι χώροι δουλειάς, που είδαμε να γίνονται εστίες υπερμετάδοσης. Σωστά, και σε εργοστάσια. Και σε άλλες περιοχές. Ναι. Όπου εκεί δεν τηρούνταν τα μέτρα. Είχαμε ζητήματα και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρότερες, και εδώ στην περιοχή μας, σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου και εδώ έχουμε μεγάλες πληρότητες, ας το πούμε, μέσα, σε χρωτίζεται κόσμος. Δεν τηρούνται, λέτε, τα μέτρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Κλάδη. Γιατί υπάρχουν μέτρα, έτσι, τα οποία ουσιαστικά παρεμβαίνουν επί των ζητημάτων που τώρα συζητάμε. Δηλαδή και σε ό,τι αφορά την πληρότητα, πώς πρέπει να επιβαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή οπωσδήποτε χρήση μάσκας χρειάζεται. Ναι, απλά δεν φτάνει μόνο η χρήση μάσκας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί οι ίδιοι επιδημιολόγοι λέγανε ότι είναι πολύ σημαντικό και οι αποστάσεις. Ναι. Πέρα από τη χρήση μάσκας, εννοείται και η χρήση μάσκας, εμείς δεν είμαστε... Δεν κινούνται με 100% πληρωμένες τις θέσεις, καλυμμένες τις θέσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Τουλάχιστον αυτά είναι τα μέτρα που ισχύουν. Αν δεν τηρούνται, είναι κάτι διαφορετικό. Στα ΚΤΕΛ ισχύει αυτό, στα υπόλοιπα, στα αστικά... Στις αστικές μεταφορές στα αστικά δεν αν ισχύει. Αν δείτε τι γίνεται, μάλιστα. Δηλαδή και εγώ ζω στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Αν δείτε τι γίνεται κάθε πρωί στο λεωφορείο που πηγαίνει στο νοσοκομείο, που είναι μέσα και οι φοιτητές ιατρικής και όλος ο κόσμος που θέλει να πάει στο νοσοκομείο, είναι πατήσ με πατώσε. Αν δείτε τι γίνεται στα λεωφορεία που φέρνουν μαθητές από... Οι γειτονικές, ας το πούμε έτσι, οι γειτονιές προς το κέντρο, προς τα σχολεία, κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι που πάνε και έρχονται, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτά τα ζητήματα, όσο και μάσκα να φοράν, αντικειμενικά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν θέματα. Και το βασικό
επίσης είναι το ζήτημα με τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ναι. Είχαμε όλο αυτό το χρόνο ο λαός μας με την υπεύθυνη στάση του στον πρώτο καιρό της πανδημίας έδωσε χρόνο στην κυβέρνηση, όπως έλεγε. Πώς τον αξιοποίησε αυτό το χρόνο? Ενισχύθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας? Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου δεν επαρκούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό, γι' αυτό συζητάμε, γι' αυτό είναι το άγχος όλων, ότι ακόμα και αν κολλήσει και χρειαστεί να νοσηλευτώ, υπάρχει περίπτωση με την αύξηση των κρουσμάτων, με την αύξηση των ανθρώπων που θα χρειαστούν νοσηλεία, δυστυχώς, να σκεφτόμαστε ποιος θα πει και ποιος δεν θα πει στη ΜΕΘ. Και επίσης υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σε σχέση ακόμα και με αυτά τα μέτρα. Γιατί, για παράδειγμα, δεν έχουμε εκτεταμένα δωρεάν τεστ? Την ίδια στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας, για παράδειγμα, θησαυρίζει από τα τεστ και οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν με μεγάλη εντατικοποίηση από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάζουν τεστ. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο, όπως το βάζετε, κύριε Κλάδη, που επιτρέψτε μου να πω. Επειδή να είναι δωρεάν. Επειδή η περιφερειακή, ενώ ακούστε με λίγο, έχει σημασία αυτό που λέτε, γι' αυτό θέλω λίγο να σταθούμε. Εμείς το ζήσαμε στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Περάσαμε μια μεγάλη. Έτσι. Ας γίνει λοιπόν. Πηγαίνω, ερχόταν στο Ιπποκράτειο. Ναι, είχαμε. Μετά την περιπέτεια ήρθε ο μοριακός αναλυτής, κύριε Κλάδη. Θέλω να σας πληροφορήσω κατά τη διάρκεια. Διάρκεια της περιπέτειας είχαμε κινητές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με μία καθυστέρηση όμως, παρά το γενικό αίτημα και του επιστημονικού εδώ ιατρικού κόσμου, δηλαδή της περιοχής μας, να μην περάσει χρόνος αξιοποιήσιμος, χρόνος τον οποίο δεν μπορούσαμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε, γιατί δεν είχαμε γενική εικόνα της κατάστασης. Με καθυστέρηση λοιπόν ήρθαν οι κινητές μονάδες του ΙΟΔΗ και προχώρησαν στη διενέργεια μοριακών τεστ εδώ στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Η εικόνα που δόθηκε μέσω των τεστ έδωσε και τη δυνατότητα να ληφθούν εκείνα τα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Άρα αυτό που βάζει τώρα ο κύριος Κλάδης είναι πολύ σημαντικό. Εδώ που φτάσαμε με αυτή την ραγδαία εξάπλωση, ίσως, όχι ίσως, είναι απαραίτητο, κύριε Κλάδη, να γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό. Έχει απλώσει το πράγμα. Δεν είναι πια μια, δυο, τρεις περιφερειακές ενότητες. Είναι όλη η επικράτεια. Και είναι και το ζήτημα. Αλλά σπέβδουμε να κάνουμε τεστ όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε μια περιοχή. Εκεί ήδη έχει γίνει το κακό. Έτσι είναι. Και είναι και τα πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, στους χώρους εκπαίδευσης. Ναι. Ξέρω και από συναδέλφους και εργαζόμενους εκεί και καθηγητές και δασκάλους. Υπάρχει ένα κρούσμα, για παράδειγμα. Ναι. Κλείνουν σχολεία ολόκληρα και δεν γίνεται κανένα τεστ στους υπόλοιπους μαθητές. Θέλουν τα παιδιά στο σπίτι, οι γονείς δεν ξέρουν αν έχουν ή δεν έχουν, δεν μπορούν να τα αφήσουν σε παππούδες, γιαγιάδες, οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν σε σχέση με τη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να πάρουν κάποια άδεια ή οτιδήποτε, και μένουν, δηλαδή αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα η οικογένεια που πραγματικά βρίσκεται σε απόγνωση το τι να κάνει. Και τελικά θα πάει να χρυσοπληρώσει ένα τεστ στο ιδιωτικό, ας το πούμε έτσι, διαγνωστικό, για να δει αν έχουν τα παιδιά ή οι ίδιοι έχουν κάποιο πρόβλημα, για να μπορέσει να τα αφήσει στον παππού ή στη γιαγιά για να πάει και αυτός στη δουλειά του. Δυστυχώς είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα, που υποτίθεται είχαμε και 7-8 μήνες να προετοιμαστούμε. Δεν είμαστε στο πρώτο στάδιο της πανδημίας, να το πω έτσι απλά. Και είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, τα ταλαιπωρούν ουσιαστικά πολλές οικογένειες, εργατικές λαϊκές οικογένειες, και πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Και σε αυτό επίσης να πω ότι η δικιά μας λογική είναι ότι πρέπει τώρα, αν όχι χτες, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουν γίνει επιτάξεις, δεν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν γίνει, κύριε Κλάδη? Όχι, ποια επίταξη γίνει? Αν είχε γίνει επίταξη, δεν θα χρυσοπλήρωνε ο λαός μας τα τεστ. Δεν θα έλεγε, πώς να το πω, θα υπήρχε
συγκεκριμένη πρόβλεψη πώς ο κάθε γιατρός θα που κάθε οικογένεια θα απευθυνόταν σε ποιον γιατρό με βάση τα συμπτώματα, με βάση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κεντρικό σχέδιο που να πει και σε κάθε νομό συγκεκριμένα που να λέει εγώ έχω αυτούς τους γιατρούς, αυτές τις μονάδες. Μια σύμπραξη είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ανακοινώθηκε, αλλά όχι επίταξε αυτό που ζητάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, γιατί δεν είναι, στην διακριτική ευχέρεια του καθενός την ώρα που όλη η κοινωνία περνάει αυτή την ταλαιπωρία. Αν θα συμβάλλει, πώς θα συμβάλλει και πώς. Εδώ έπρεπε να έρθουμε και δεν λέμε για το σοσιαλισμό. Πώς θα το πω τώρα, εδώ, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, τέλος πάντων, θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση. Γιατί πραγματικά έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία μας σε νοσοκομεία μίας νόσου μόνο για COVID. Τώρα λένε ότι ακόμα και το 60% θα αυξηθεί παραπάνω. Τι εννοώ με το 60%? Εννοώ με τις κλίνες γενικότερα που ήταν για άλλες νόσους και μειώθηκαν, πήγαν για το COVID, και αυτό να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή στην ουσία σε λίγο καιρό στα νοσοκομεία θα μπαίνεις μόνο για COVID. Λες και σταματήσανε όλες οι άλλες ασθένειες, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν έγκαιρα υπήρχε διάγνωση για διάφορες ασθένειες, καρκίνους και οτιδήποτε άλλο, άσχημες ασθένειες, μπορούσαν να είχαν σωθεί και περισσότερες ζωές. Και τελικά αυτό δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Δηλαδή, και δυστυχώς θύματα συνανθρώπων μας που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με μια πιο έγκαιρη διάγνωση κτλ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε. Ήδη τώρα σε όλη την περιφέρεια που έχουμε μπει στο πορτοκαλί και στο κόκκινο, μιλάω για τη δική μας περιφέρεια, κύριε Κλάδη, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε και περιορισμούς των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%. Προβλέπετε αυτό στις πορτοκαλί περιοχές. Αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά από τις 6 ώρα το πρωί ισχύει σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εξαιρούνται βέβαια τα βαριά περιστατικά και τα ογκολογικά. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Και λέω και επιμένω για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, γιατί την ίδια ώρα στην πρώτη φάση του lockdown είδαμε συναδέλφους μας που να δουλεύουν σε ιδιωτικά κέντρα να απολύονται ή να μειώνονται και να βγαίνουν σε αναστολή, που θα ήταν κρίσιμο και χρήσιμη όλοι αυτοί να δίνουν τη μάχη για όλες τις ασθένειες, όχι μόνο για τον κορονοϊό. Ακριβώς επειδή λόγω της καραντίνας και του ιού υπήρχε ο φόβος και δεν πήγαινε ο κόσμος για χειρουργία ή για άλλες, για την αντιμετώπιση άλλων ασθενειών. Ναι. Την ίδια ώρα δηλαδή, που χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε και ο φόβος, γιατί εγώ θυμίζω πάλι την Ξάνθη, υπήρξαν εστίες επιμόλυνση σε κλινικές εδώ, σε εμάς, το δικό μας το νοσοκομείο, όταν περάσαμε την περιπέτειά μας. Έτσι, το θυμίζω αυτό. Αυτά αποτρέπουν και τον ασθενή άμεσα να προσφύγει στο νοσοκομείο. Αν μπορεί να το καθυστερήσει, αν δεν είναι κάτι έκτακτο και πήγον, θα το καθυστερήσει, κύριε Κλάδη. Περισσότερο από φόβο. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι που βιώνουμε. Άρα το σημαντικό για μας βέβαια είναι να βγάλει συμπεράσματα και ο λαός μας. Και στην Ξάνθη και γενικότερα. Γιατί γίνεται αυτή η κατάσταση? Κατά τη γνώμη μας, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα και πρέπει να βγάλει το συμπέρασμα ότι δυστυχώς η όποια διαχείριση ακόμα και αυτής της κρίσης που αφορά την ίδια τη ζωή του λαού μας, των εργαζομένων, του λαού συνολικότερα, γίνεται με βάση το τι αντέχει κάθε φορά. Αυτό δεν μας λένε, τι αντέχει η οικονομία. Τόσα μπορούμε να κάνουμε, τόσα αντέχει η οικονομία. Και είναι ακόμα πιο κοινικό από την άποψη ότι αυτή η οικονομία, να το πούμε έτσι, ποτέ δεν αντέχει τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Αντέχει να μειώνει τη φορολογία στα μερίσματα, να έχει δίνει φορά απαλλαγές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντέχει να οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, να φορολογούνται θελωτικά. Λες και να σου έλεγε εσένα, αν θέλεις οτιδήποτε δώσε μόνος σου, εθελοντικά, εγώ δεν σου βάζω φορολογία. Αυτά τα ζητήματα τα αντέχει πάντα, δεν αντέχει ποτέ να καλύψει τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Αυτό για μας είναι και το σύνθημα που λέμε ότι στην ουσία ο πραγματικός, ο επικίνδυνος ιός είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός,
Γιατί παρόλες τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, δεν έχει σκοπό να καλύψει τις ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες του λαού, αλλά σκέφτεται μόνο, στηρίζει μόνο τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό να το συνδέσω και με το εμβόλιο. Και καλό να σκεφτούν όσοι μας ακούνε. Στο σοσιαλισμό, για παράδειγμα, που δεν θα έμενε μέσα ο ανταγωνισμός και το κριτήριο του κέρδους. Όλοι οι επιστήμονες, σαν μια ομάδα, θα μπορούσαν να έχει ο ένας πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών του άλλου. Στα επιστημονικά, λέτε, δεδομένα του άλλου. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Πολύ πιο γρήγορα να έρθει το εμβόλιο, να είναι πιο ασφαλές, πιο ικανό να αντιμετωπίσει την πανδημία. Τώρα τι έχουμε. Δεν είναι κακός ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο, επιτρέψτε μου να πω. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, δεν είναι κακός ο ανταγωνισμός, δεν είναι τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, μια επιστημονική ομάδα ενός ιδρύματος να ανταγωνίζεται, και αυτό είναι προς όφελος, αν θέλετε, του αποτελέσματος που αναμένουμε. Δηλαδή να έχουμε ένα καλό εμβόλιο. Ναι, για σκεφτείτε όμως σχετικά όλο αυτό το δυναμικό, να δούλευε σαν μια ομάδα, να είχε ο ένας πρόσβαση στις πληροφορίες του άλλου, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ουσιαστικά μπορούσαμε να έχουμε ένα ικανό εμβόλιο να αντιμετωπίσει την πανδημία. Τώρα, ακριβώς γιατί ο καθένας, πώς να το πω έτσι, κρύβει τα αποτελέσματα από τον άλλον για να βγάλει πρώτος το εμβόλιο, να κερδίσει η φαρμακευτική βιομηχανία με την οποία θα συνεργαστεί ώστε να παράξει τα εμβόλια κτλ. Και βλέπουμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και χώρες. Εδώ είδαμε και άλλα πράγματα. Είδαμε ακόμα και μυστικές υπηρεσίες να μπαίνουν στη μέση χωρών για να εξασφαλίσουν μάσκες, αναπνευστήρες στα πρώτα στάδια. Στα πρώτα στάδια το είδαμε και αυτό. Έχετε δίκιο. Πανδημίας. Στην Ιταλία το είδαμε αυτό. Τη σοσιαλιστική Κούβα που, με εμπάργκο 60 χρόνια, με ό,τι προβλήματα έχει λόγω και του εμπάργκου και γενικότερα, να στέλνει χιλιάδες γιατρούς να βοηθήσουν όλες τις άλλες χώρες που το είχαν ανάγκη και να είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με κρούσματα και με την πανδημία αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να αντιμετωπιστούν, που είναι ο ουσιαστικός τρόπος που μπορεί να βάλει μπροστά και για τα δικαιώματα και για την υγεία του λαού μας, και σε αυτό τον δρόμο καλούμε να το σκεφτεί, να προβληματιστεί και με αφορμή την πανδημία και τις γενικότερες εξελίξεις. Γιατί αν θέλετε, την ίδια ώρα που ζούμε και δεν παίρνονται όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, βρίσκει η κυβέρνηση τον χρόνο και ασχολείται και φέρνει νομοσχέδια όπως αυτά που βγήκαν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, για παράδειγμα ή τα εργασιακά, που μετά, το ξαναλέω, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, μετά από 100 χρόνια πλέον και επίσημα δεν υπάρχει 8ωρο. 10ωρη εργασία. Και θέλουν να νομοθετήσουν το 10ωρο, παρακαλώ πολύ, μέσα στην πανδημία που έπρεπε ο κόσμος να δουλεύει λιγότερο για να μην ταλαιπωρείται ο οργανισμός του, για να αντέξει περισσότερο σε αυτή την πανδημία και ούτω καθεξής όλες τις ασθένειες. Εμείς 100 χρόνια μετά από τους αγώνες και 100 χρόνια από τότε στην χώρα μας καθιερώθηκε το 8ωρο με τους αγώνες των εργαζομένων, εμείς ερχόμαστε τώρα και έρχεται η κυβέρνηση και μας φέρνει το 10ωρο. Λοιπόν, από αυτά και μόνο να προβληματιστούν οι εργαζόμενοι, να προβληματιστεί ο λαός μας για το τελικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, άνοιξαν ζητήματα και με τις υπερορίες, κύριε Κλάδη. Πλέον θα πληρώνονται εντός εισαγωγικών με ρεπό οι υπερορίες και όχι χρηματικά. Έκανε, ξέρω εγώ, τόσες ώρες υπερορία, η επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, μέσα στην εβδομάδα πάρει και μια μέρα ρεπό. Και έχουμε και μια άλλη εξέλιξη που θα δούμε και πώς θα αξιολογηθεί από το συνδικαλιστικό κόσμο, γιατί φαίνεται να γίνεται πιο δύσκολη και πλειοψηφία για απεργία. Θα περιμένουμε, θα δούμε και τις
λεπτομέρειες, ναι, έτσι, όσων προς το παρόν γνωρίζουμε ως πληροφορίες και το ξανασυζητάμε. Αυτό για το δεκάωρο που ήταν χαρακτηριστικό. Ναι, βέβαια, όπως λέτε, είναι σημαντικό. Έχει πάρα πολλά ζητήματα. Ναι. Αλλάζει ξανά εντελώς, το οποίο όχι ότι ήταν καλό και το προηγούμενο, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλη χειροτέρευση, επιπλέον χειροτέρευση, και αυτό αποδεικνύει ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι και χειρότερη από την προηγούμενη, άσχετο με το πρόσημο και το ό,τι άλλο θέλει να βάλει. Γιατί είδαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια συνέχεια, και όποια κυβέρνηση έρχεται βάζει και αυτή το λιθαράκι παραπάνω στη διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων. Με την απεργία των 50% συν 1 που το έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με ηλεκτρονικά μητρώα, με δυσκολίες τέλος πάντων στη δράση των σωματείων, με νόμο ενάντια στις συγκεντρώσεις και ούτω καθεξής. Από αυτά μπορεί, εκτιμάμε, και με τη δράση του κομματός μας, και γι' αυτό θέλουμε να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα και όχι να πούμε να λογαριαστούμε μετά, γιατί μπορεί εμείς, ας πούμε, να ακυρώσαμε τώρα την εκδήλωσή μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί, ακόμα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως θα πρέπει το κίνημα να απαντήσει, να δώσει απάντηση σε αυτή την επίθεση που δέχεται, και ότι πρέπει να λογαριαστούμε τώρα και όχι μετά, γιατί τώρα κινδυνεύει η ζωή μας, τώρα δεν παίρνονται μέτρα προστασίας, τώρα πρέπει να απαιτήσουμε να μην περάσουν αυτές οι αλλαγές στα εργατικά δικαιώματα, στα εργασιακά. Είναι μεγάλος ο προβληματισμός λόγω και των διαστάσεων που έχει πάρει η πανδημία, βέβαια, κύριε Κλάδη, αλλά... Ναι, το ξαναλέω, με όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά δυστυχώς όλα γίνονται, είναι και στην κυβέρνηση γι' αυτά. Γιατί δεν γίνεται μέσα στην πανδημία να φέρνει τέτοιες μεγάλες εξελίξεις στα εργατικά, στα εργασιακά. Ναι, είναι τεράστιο θέμα για το οποίο τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος διαλόγου με τις πλευρές όλες, έτσι, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα... 15 Αυγούστου είχα φέρει ναι, έχει το timing είναι ιδιαίτερο. Χριστουγεννιάτικα και τώρα η πανδημία, θα μου πείτε. Την απεργία. Τώρα έχουν βρει ευκαιρία και με πανδημία, και σου λένε τους βρήκαμε εδώ να τα περάσουμε όλα. Και ας πρέπει να υπάρξει αντίδραση, πώς να το πω. Τώρα βέβαια τα περισσότερα έχουν με όλα τα χαρακτήρα, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν και τον χαρακτήρα των έκτακτων λόγω της πανδημίας μέτρων, αλλά υποψιάζομαι, κύριε Κλάδη, ότι πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει γνωστή μνημόνια που ήταν έκτακτα, η γνωστή ρίση να παίρνετε πίσω. Ναι. Δυστυχώς πάντα έκτακτα είναι, αλλά αυτά πάντα. Δεν προλάβαμε κιόλας με το που τελείωσαν οι δανειακές συμβάσεις, σκοντάψαμε πάνω στην πανδημία. Νέα μέτρα, κύριε Κλάδη, δεν προλάβαμε να δούμε εάν το τέλος των δανειακών συμβάσεων, η λήξη των δανειακών συμβάσεων για το τέλος των μνημονίων, τι τέλος μνημονίων, αξιολογήσεις έχει η χώρα. Και προχθές είχαμε την 8η κατά σειρά. Συνεχίζονται αξιολογήσεις, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και το ζητούμενο είναι να σκεφτεί και ο εργαζόμενος, να προβληματιστεί ο λαός μας. Εν τέλει αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε να ζήσουμε? Αυτή είναι η ελπίδα για τη νέα γενιά? Τόσα χρόνια μνημόνια, μετά πάλι άλλα μέτρα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού της νεολαίας. Αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης, όπου στηρίζει πάντα τα κέρδη των λίγων και μας εμπλέκει σε πολέμους, δυναμώνει την προσφυγιά, τη μετανάστευση, τον φασισμό? Αυτό είναι το σύστημα μέσα στο οποίο θέλουμε να ζήσουμε, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, τέλος πάντων ο καθένας σε τι φάση βρίσκεται? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύσουμε συνολικά ενάντια, ριζικά ενάντια σε αυτό το σύστημα, και θεωρούμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Και ακόμα, αν θέλετε, και η αρνητική εμπειρία από το σοσιαλισμό που είχαμε, που δεν λέμε, εννοείται ότι υπήρχαν ζητήματα, υπήρχαν θέματα, αλλά πώς να το πω, μπορούμε να το δούμε ως
ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε να μπουσουλάει και εμείς, αν θέλουμε, θα με βάση την εμπειρία και όλα αυτά να το βοηθήσουμε να σηκωθεί, να περπατήσει. Μάλιστα. Γιατί ο χρόνος, τα 70 χρόνια μπροστά στην ιστορία, είναι ένας πολύ μικρός χρόνος. Ήταν τα πρώτα βήματα ενός νέου συστήματος και δεν είναι το παλιό, είναι το νέο σύστημα που έρχεται. Γιατί αν θέλετε και ο καπιταλισμός ο ίδιος έκανε 300, 400, 500 χρόνια για να εδραιωθεί. Δεν εδραιώθηκε μια και έξω, να το πω έτσι. Άρα εμείς θέλουμε να σπάσουμε την αντίληψη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και άρα να δεχόμαστε και να, πώς να το πω, ως αιώνιο και άφθαρτο και ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε και η εμπειρία από το λαό μας από την 28 Οκτωβρίου που είχαμε πριν λίγες μέρες, δείχνει ότι όταν ο λαός θέλει και αγωνίζεται, μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να είναι ικανός να κάνει ακόμα και τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Και αυτό ας το κρατήσουμε και για το μέλλον. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κλάδη. Θα μπορούσε να γίνει βεβαίως αυτή η συζήτηση με ένα διαφορετικό τρόπο, να εκφράζουν τον προβληματισμό τους οι ίδιοι οι συμπολίτες μέσα από έναν γόνιμο διάλογο και να αναδεικνύουν, αν θέλετε, και ζητήματα, αλλά έστω και με τον τρόπο αυτό παραμένει η επικαιρότητα ούτως ή άλλως των πολιτικών εξελίξεων και μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτόν τον ιδιαίτερο χρόνο και μέσω των μέσων ενημέρωσης. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Σήμερα θα ήταν μαζί μας ο κύριος Κλάδης. Είχε κλειστεί εδώ και καιρό αυτή μας η συζήτηση για να καλέσει τους συμπολίτες στην εκδήλωση της Κυριακής, αλλά τα χθεσινά δεδομένα δυστυχώς δημιούργησαν αυτή την ανατροπή. Ακυρώθηκε η εκδήλωση. Θα γίνει προφανώς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, κύριε Κλάδη. Τώρα σύντομα θα είναι. Βεβαίως. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι σύντομα. Ας βοηθήσουν εμείς και οι πολίτες λίγο. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ξεπεράσουμε και αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κλάδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ.